Πώς σου φαίνεται η οικογένεια του Open, η εκπομπή που είσαι, είσαι ωραίος. Καλά τα πας. Καλά τα πάω. Είσαι ωραίος. Είμαι ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις φιλοφρονήσεις. Χαίρομαι πολύ που το βλέπετε κι εσείς. Είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί με έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ η οικογένεια του Open και ιδιαίτερα ο κύριος Κοκλώνης από την παραγωγή. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, αν και είναι πάρα πολλές οι ώρες. Εντάξει. Είναι πολλές, Είναι πολλές οι ώρες, αλλά να σου πω κάτι, είναι κάτι που μας αρέσει. Δηλαδή, περνάμε καλά. Έχουμε βρει μεταξύ μας, έχουμε απόλυτη χημεία στο κομμάτι, το γνωρίζω ένας τι κάνει. Έχουμε χιούμορ, έχουμε χαβαλέ, έχουμε πολύ καλό επιτελείο. Και να σου πω και κάτι, είναι και δύσκολο στις μέρες μας όσον αναφορά το κομμάτι του makeover, γιατί ξέρετε κι εσείς λόγω του COVID δεν υπάρχουν ρούχα. Ναι. Δεν υπάρχουν νούμερα, δεν μπορεί ο κόσμος εύκολα να μετακινηθεί. Οπότε καταλαβαίνετε για την παραγωγή. Δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι να μπει σε μια διαδικασία να κάνεις τις τεράστιες αλλαγές όταν δεν έχεις τα εργαλεία. Οπότε και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι εμείς αυτό που κάνουμε και αυτοί που έρχονται και αυτοί που το βλέπουν το κάνουμε με τεράστια αγάπη και πολύ δυσκολία, γιατί δεν είναι και εύκολο στις μέρες μας να κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, λέμε δόξα τω Θεώ που η παραγωγή βοηθάει σε αυτό το κομμάτι και μπορούμε να την υλοποιήσουμε έτσι όπως ακριβώς είναι η εκπομπή. Είχες φανταστεί ότι θα κάνεις μια τέτοια εκπομπή, πώς το άκουσες όταν σου ήρθε η πρόταση? Κοίταξε, επειδή μου αρέσει και είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που κάνω. Να μου πεις, δεν είσαι στυλίστας, δεν είσαι σχεδιαστής. Στο χώρο της μόδας. Είμαι στο χώρο της μόδας, θα σου πει ωραία. Και πολλοί θα σου πούνε ότι είναι στο χώρο της μόδας και δεν έχουν το δικό του στυλ, δεν γνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά. Μ' αρέσει το κομμάτι των αλλαγών. Και το να σκέφτομαι πώς θα ήθελα εγώ να δω τον άλλον. Γιατί σε όλο τον κόσμο, σε αυτόν που έρχεται και σε αυτόν που μας βλέπει, λέει ότι αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη στο πώς σε βλέπομαι και στο πώς σε σκέφτομαι εγώ. Προσπαθώ να ακούσω και τον εκάστοτε που έρχεται εκεί πέρα για να μπει στη διαδικασία της αλλαγής, να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλει, τι είναι αυτό που δεν έχει τολμήσει, τουλάχιστον να προσπαθήσω όλο αυτό να το βγάλω στην καλύτερη μορφή που μπορεί προς τα έξω, να το υποστηρίξει, να το υιοθετήσει, γιατί το δύσκολο δεν είναι ότι εγώ μπορώ να σου φτιάξω μια οποιοδήποτε τρέλα, ένα απίστευτο styling που για μένα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα είναι εσύ όταν θα φύγεις από την εκπομπή. Θα σ' αρέσει, θα μπορείς εσύ να το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου ή θα είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο. Σωστό. Τι ωραία που τα λέει ο Δημήτρης, Δεν και δεν του το είχα. Είσαι λαλίστατος. Να σου πω, τρέμει η θεσούλα σου.